Είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους να μεγαλώνουν και να θέλουν να γίνονται καλύτεροι. Είναι ωραίο όταν τους συναντάς να το επιβεβαιώνεις. Και είναι ακόμα ωραιότερο να βλέπεις από που ξεκίνησαν την προσωπική τους διαδρομή. Αυτό συνέβη με τη Μαρία Ηλιάκη ένα πρωινό στη γειτονιά της, στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, φτάσαμε. Τώρα πες μου σε παρακαλώ γιατί μας έφερες εδώ. Γιατί εδώ μεγάλωσα. Εδώ είναι το σπίτι σου. Εδώ είναι η πολυκατοικία, εδώ μένει ακόμα ο μπαμπάς μου. Εμείς μέναμε στον τρίτο όροφο τότε. Μετά μετακομίσαμε στον πρώτο. Στένεψαν τα οικονομικά, οπότε πήγαμε στο μικρότερο. Και μέναμε στον πρώτο. Κάπως έτσι καθόμασταν. Απλά μου φαίνεται λίγο πιο... Τότε μου φαινόταν πιο μεγάλο. Χωρούσε πολύ κόσμο εδώ. Καθόμασταν 10-15 άτομα. Η Κοραλία, η Κατερίνα, η Άννα, η Ειρήνα μένουν απέναντι τώρα τα κορίτσια, αλλά δεν πρέπει να είναι εδώ. Γενικώς μαζευόμασταν εδώ, ήταν σαν σπηλιά και καθόμασταν όλες και μας βρίζανε από πάνω οι μπαμπάδες και οι μπαμπάδες γιατί θέλουν να περάσουν και δεν μπορούσαν. Έπρεπε να μας πηδήσουν για να περάσουν. Και εμείς καθόμασταν εδώ, πλωνόμασταν, τρώγαμε, παίζαμε, τρέχαμε. Όταν έρχεσαι εδώ τώρα, ναι. Να καλή ώρα μαζί μας, πώς αισθάνεσαι? Κοίταξε εδώ τώρα, είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Λίγο περίεργα αισθάνομαι κάθε φορά που έρχομαι, γιατί έχω ζήσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά, έρωτες, κλάματα, τα κορίτσια, φιλίες από εδώ, πάνω κάτω, παιχνίδι, ξενιασιά, φαΐ πολύ, έτρωγα πάρα πολύ. Πολύ παγωτό, πάρα πολύ παγωτό, με κυνηγούσε η μάνα μου. Αλλά έχω περάσει και πολλές αγωνίες. Ασθενοφόρα, νοσοκομεία, το ένα, το άλλο. Οπότε έχω διάφορες αναμνήσεις. Αλλά είναι ωραία. Θα ξαναρχόσουν να μείνεις εδώ, σε αυτό το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, αν χρειαζόταν? Όχι. Λόγω αυτών των αναμνήσεων? Ναι. Άρα είναι κάτι το οποίο των έχει... Των κακών. Ναι, ναι. Προφανώς, ναι. Γιατί αν δεν ερχόσουν λόγω καλών αναμνήσεων... Δεν ερχόμουν, όχι. Ακόμα και τώρα πολλές φορές δεν έρχομαι, αποφεύγω. Δηλαδή, ανεβαίνω στο σπίτι και με πιάνει κάτι. Τι σε πιάνει? Με πιάνει ένας κόμπος, ρε παιδί μου, στο στομάχι. Κάτι με πιάνει, ένας δειγμός έρχεται, κάτι. Αυτό είναι και νοπό ακόμα και δεν θέλω. Σωστό. Ναι. Ίσως γι' αυτό το λόγο να έφυγε και ο πατέρας σου από εδώ. Ναι. Δηλαδή, παράλληλα με το τι έχει τα δυο του εγγόνια τα οποία του δίνουν. Ναι, δεν μπορείς. Όταν έχεις αναμνήσεις από ένα χώρο και το βασικό άλλος, το άλλο σου μισό φεύγει. Για τον μπαμπά μου μιλάω. Τώρα εντάξει, σίγουρα δεν μπορείς να δεις. Και εγώ έχω πολλά ευχάριστα, αλλά έχω και πολλά δυσάρεστα. Και τα δυσάρεστα, επειδή είναι πιο πρόσφατα, τα θυμάμαι πολύ. Ειρήνη! Να, Ειρήνη! Γεια σου, Ειρήνη! Τι γίνεται? Όμορφη είσαι! Α, βέβαια, πιο όμορφη από μένα. Η Ειρήνη παίζαμε μαζί. Εδώ, ναι. Λέω τώρα αυτό. Ναι. Σε τι παιχνίδι σου είναι πολύ καλή? Σε όλα. Στα μήλα, ήμουν πολύ γρήγορη, αλλουρός. Στο κυνηγητό και ήμουν πολύ καλή και στις θεατρικές παραστάσεις. Έγραφα κείμενα, ναι. Και τα παίζαμε και σε μια πολυκατοικία κρυβόμαστα. Μην με ρωτήσεις την παράσταση, ναι. Ήταν δικά μου τα κείμενα. Και τα έγραφα, δηλαδή έπαιρνα, θυμάμαι τώρα, είχα ένα τετράδιο και ο κάθε ρόλος είχε το χρώμα του. Με ξυλομπογιές τα έγραφα. Και το μπλε ήταν άλλος ρόλος, το ρόζ άλλος ρόλος, το καφέ άλλος ρόλος, τα μοίρασα στα παιδιά. Τίποτα και πρόσεξε με, τα έγραφα δηλαδή πολλές φορές. Και δημιουργική και ναι. Ψυχαναγκαστική. Ναι, ναι. Ταυτόχρονα και τα ναι. Δύο είναι. Και επειδή τότε δεν υπήρχαν φωτοτυπίες. Δεν ξέρω αν υπήρχαν. Εγώ δεν τις είχα ανακαλύψει. Ναι. Τα έγραφα πολλές φορές, επί 10. Και τα μοίρασα. Και παίζαμε θέατρο. Ήμουν πολύ κλαψιάρα. Δηλαδή, πολλές φορές καθάριζε η μαμά μου για μένα. Όταν τσακωνόμουν εγώ με τις φίλες μου, δεν έλεγα τίποτα. Ακόμα και τώρα δεν λέω. Και ανέβαινα σπίτι μου και έκλαιγα. Μου λέει η μαμά μου, γιατί κλαίγα. Τσακώθηκα με την τάδε. Και γιατί δεν πας να τις το πεις? Δεν θέλω, ντρέπομαι. Και σηκώνονταν η μαμά μου, έπαιρνε από το χεράκι και πήγαινε στη φίλη μου και έλεγε: μα ξέρεις τώρα, μήπως να τα βρείτε. Γιατί του η Μαρία είναι καλό κορίτσι και είστε φίλες και αγαπιέστε. Και μετά βρίσκει η μαμά μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Πότε σταμάτησες να κλαίς? Δεν σταματάει, Κατερίνα, εσύ μιλάς για κλάμα. Εγώ κλαίω ακόμα, ναι. Πασιφανώς. Εσύ όμως. Δεν φαίνεται ότι κλαίω. Δεν φαίνεται ότι κλαίς. Όχι, ακόμα κλαίω. Μα πολύ όμως. Το κουσκούς δεν έκλαιγε καν. Όχι, καθόλου, γι' αυτό σε ρωτώ. Πώς ήμουνα? Κουλ και καλά. Θυμάμαι ένα μεγάλο χωρισμό, το θυμάσαι. Ναι, ναι, το θυμάμαι, όχι, θα πούμε. Ήσουν νευρική. Δεν ήσουν καλά, ναι. Αλλά όμως δεν έκλαιγες ποτέ. Όχι, κλαίω σπίτι μου. Αυτό τι είναι τώρα? Μάλλον το θεωρώ ένδειξη αδυναμίας γι' αυτό. Μάλλον. Λοιπόν, πάμε να μας δείξει τον υπηαγωγείο.